κυβέρνηση είχε ένα ραντεβού με την πανδημία και δεν πήγε καν. Άφησε απροστάτευτο τον ελληνικό λαό, τα σημάδια του φαίνονται εδώ καθημερινά, άφησε αθωράκιστο το σύστημα υγείας. Από την άλλη πλευρά, τι έχει να μας δείξει όμως η κυβέρνηση? Έχει να μας πει το εξής, ότι για να λειτουργήσουν την επίταξη που αυτός, όπως αυτός νομίζει ότι κάνει την επίταξη, παίρνει προσωπικό από το δημόσιο σύστημα υγείας και πηγαίνει στο Σαραφιανό για να το λειτουργήσει. Αυτή είναι η λογική τους. Δεν είναι ανίκανοι. Δεν είναι τυχαίοι. Συνειδητή επιλογή τους είναι, γιατί θέλουν να αφήσουν το σύστημα υγείας μετά την πανδημία με προϋποθέσεις εκείνες που θα μιλούν για αυτοδύναμα, αυτόνομα, αυτοχρηματοδοτούμενα νοσοκομεία. Την τσέπη βαθιά ο κόσμος για την υγεία του. Και μόνο να σας πω το εξής. Ο καινούριος προϋπολογισμός μιλάει εν μέσω πανδημίας 500 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Ένα το κρατούμενο αυτό. Μη λαμβάνοντας υπόψη τι έρχεται να δει την επόμενη χρονιά. Το ίδιο γίνεται και με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και το πόσο επιβαρύνεται ο ΕΟΠΗ και όλα αυτά. Άρα η πολιτική της κυβέρνησης συνειδητή είναι και αυτό επιθυμεί και αυτό θέλει να αφήσει. Παρόλο το πόσο που μπορεί να έχει. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματά μας, δεν μπορεί να μείνουν μόνο στις μαζικές προσλήψεις που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνουν τώρα. Θα πρέπει να δούμε άμεσα τη μονιμοποίηση των ίδιων των συμβασιούχων που δουλεύουν και δίνουν ό,τι υπάρχει πιο σκληρό αυτή την εποχή. Επίσης, ζητάμε την επίταξη όλων των μονάδων, όχι μόνο της ΣΜΕΘ, αλλά όλων των μονάδων υγείας, των ιδιωτικών μονάδων υγείας που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε να δείτε το παράδειγμα τι έγινε στη Δράμα. Μεταφέρονται ασθενείς με σε 130 για τη ΣΜΕΘ της Αθήνας. Ενώ υπάρχει ιδιωτικός τομέας που θα μπορούσε πραγματικά κάτω από την επίταξη και τον κεντρικό σχεδιασμό από τον έλεγχο του κράτους να λειτουργήσει. Τι ζητάμε επίσης? Να ανοίξουν ξενοδοχειακές δομές, να μπορούν να βρίσκουν χώρο αυτοί που βρίσκονται σε καραντίνα, για να μπορέσει να γίνεται και καλύτερη η χνηλά της. Τέτοιου είδους αιτήματα θα πρέπει να τα έχει ο κόσμος. Τούτοι δεν θέλουν να φωνάζουν. Εμείς όμως κάτω από τις μάσκες υπάρχει φωνή και αντιδρόμου. Είχατε μια δύσκολη βραδιά. Λοιπόν, όσον αφορά την εφημερία. Σε εφημερία με 70 λεπτά κρεβάτια. Σχεδόν. Και μόλις ένα κρεβάτι στη ΜΕΤ. Τι κατάσταση παρουσιάζει σήμερα? Δεν είναι το... Κοιτάξτε να δείτε, οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Δηλαδή ότι ήρθαν 560 ασθενείς, πέρασαν από τα επίγοντα, δεν λέει ακριβώς την αλήθεια. Είναι οι όροι που αυτοί νοσηλεύονται μέσα. Γεμίσαν όλα τα κρεβάτια, γέμισε και η ΜΕΘ. Με ποιους όρους νοσηλεύονται όμως? Όταν το νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένο τόσο βαθιά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά νοφημολογείται ότι είναι πάνω από 100 οι εργαζόμενοι που βρίσκονται είτε νοσούν είτε σε καραντίνα, προληπτική καραντίνα. Φαντάζεστε πώς αυτή τα τμήματα, όπως αυτοί οι ασθενείς, τα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί στα 8 τμήματα COVID, με 4 νοσηλευτές την απογευματινή βάρκα και 3-4 το βράδυ, πώς αυτοί φροντίζονται. Εδώ είναι το ζητούμενο, ότι η υποθεραπεία και η υποφροντίδα, χωρίς να έχει ευθύνη καμιά ο νοσηλευτής, ο γιατρός και ο υγειονομικός στο νοσοκομείο, οι ευθύνες βρίσκονται αλλού, όμως αυτό είναι ένα γεγονός. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές ανάγκες ασθενών να διασωληνώνονται, γι' αυτό βλέπουμε και πολλές αυτά που βλέπουμε πραγματικά τώρα, έτσι, και που είναι πολύ θλιβερά.